πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα το σχετικά πιο αισιόδοξο σενάριο. Θέλω να είμαι σαφής. Και προσωπικά είχα πολλές επιφυλάξεις αν θα γινότανε αυτό που έγινε τη Δευτέρα. Τι έγινε τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα άνοιξε ο δρόμος, έγινε ένα αποφασιστικό βήμα, δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση, έγινε ένα αποφασιστικό βήμα στην ολοκλήρωση της δύσκολης, όπως τελικά εξελίχθηκε, δεύτερης αξιολόγησης. Η εκτίμησή μας είναι ότι όλη η διαδικασία αυτή, το αποφασιστικό αυτό βήμα στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης δεύτερης αξιολόγησης, είναι ένα θετικό βήμα. Και όταν λέω ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης δεν μένουμε μόνο εκεί. Από εκεί πέρα προχωρά στο ζήτημα της ποσοτικής χαλάρωσης, στην διατήρηση της αναπτυξιακής ανάκαμψης που έχει καταγραφεί πλέον, δεν είναι σχήμα λόγου ή υπόθεση εργασίας, έχει καταγραφεί, που σημαίνει ταυτόχρονα χτυπάς και την ανεργία. Και από εκεί και πέρα ποσοτική χαλάρωση, δοκιμαστική έκπτωση στις αγορές σε μια κατεύθυνση στο 18 να βγούμε συνολικά στις αγορές, να τελειώσει και η δαιμονία, η επιτροπή. Υφυπουργέ, επειδή ακριβώς είπατε ότι εσείς είχατε μια καταρχήν άλλη εκτίμηση. Και θέλω να όχι μείνουμε εδώ. Όχι άλλη εκτίμηση. Όχι, η εκτίμησή μας ήταν ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί θετικά. Μάλιστα. Αλλά το αποφασιστικό αυτό βήμα ότι έγινε χθες, Δευτέρα, προχθές, υπήρχε και επιφυλάξεις ότι θα το τραβούσαν οι δανειστές. Λοιπόν, και ιδιαίτερα οι πιο σκληροί εξ αυτών, Τόμψεν και Σόιμπλε. Όμως βάλαν και αυτοί. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάνανε κάποιες επιχειρήσεις και έτσι βρέθηκε ένας κοινός τόπος. Λίγες μέρες πριν, εσείς λέτε, μιλάτε για λυσασμένες δυνάμεις. Και ονομα... Λυσασμένες δυνάμεις, δηλαδή λέτε Δουνουτού με τον Τραμπ, Σόιμπλε, Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Αυτές είναι εναντίον μας. Και λέτε ότι έχει πολιτικούς λόγους που είναι εναντίον μας. Τι άλλαξε τώρα? Δεν με ρωτάτε, αυτά ισχύουν πλήρως. Τι άλλαξε λοιπόν? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση δεν σημαίνει ότι έχεις απέναντί σου αγγέλους. Έχεις ανθρώπους με τους οποίους μπορείς ή βρίσκεις επιτέλους κάποιο κοινού τόπου και είναι χαρακτηριστικό σήμερα. Δεν βρισκόμαστε όπως είμαστε πριν ένα χρόνο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δανειστών, κυρία η ευρωπαϊκή πλευρά, που είναι μαζί μας. Υποστηρίζουν δηλαδή τα δίκαια της χώρας μας. Δεν είμαστε το 18-1 που είμαστε πριν ένα χρόνο. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ένα τμήμα του, του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, το οποίο έχει μια πολύ σκληρή αντιμετώπιση. Σε αυτή τη φάση τι έγινε? Έκανε ένα βήμα πίσω. Κοιτάξτε, το ότι αντιδρά κάποιος πάρα πολύ, μπορεί να αντιδρά και για διαπραγματευτικούς λόγους, μπορεί να αντιδρά και καταλαβαίνει κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να το τραβήξει παραπέρα και κάνει ένα βήμα πίσω. Παίρνει και δίνει. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πήρε. Πήρε το ότι θα υπάρχει προνομοθέτηση. Δεν είναι ότι έδωσε. Έδωσε όμως ταυτόχρονα. Παρουσιάζει το σενάριο των επιπλέον 4,5 δισεκατομμυρίων που υπήρχε στο τραπέζι μέχρι πρότινος. Ήρθε. Έφυγε. Αποσύρθηκε. Βέβαια. Δηλαδή έγινε ένας παραπέρας συμβιβασμός αποδεικνύοντας ότι αυτό που είπατε και προηγούμενα εσείς, ότι αυτή η ιστορία με τους διαπραγματευτές, η τριετία δηλαδή του προγράμματος των 86 δισεκατομμυρίων μέχρι τα μέσα του 18, είναι μια συνεχής προσπάθεια, που τελικά θα κριθεί εάν το 18 βγούμε από το πρόγραμμα και από την Επιτροπή την Κυδαιμονία και θα μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε το χρέος χωρίς προσφυγή στον επίσημο τομέα. Από εκεί θα κριθούμε, αυτό επιδιώκουμε και έχουμε ένα συγκεκριμένο χάρτη οδικό προς αυτήν την κατεύθυνση, στον οποίο χάρτη το πρώτο βήμα, το αποφασιστικό για την ολοκλήρωση, όχι την, δεν ολοκληρώθηκε, για την ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης έγινε στο Eurogroup της Δευτέρας. Ποιο είναι όμως το στοιχείο, για να το καταλάβει και ο κόσμος? Επειδή και ο Μοσκοβισή, είδα χθες σε δηλώσεις του, είπε, έγραψε στο blog του δηλαδή, είπε ότι υπάρχουν πίσω από τα οικονομικά μέτρα, στην πραγματικότητα υπήρξαν πολιτικές. Υπήρχαν ιδεολογίες και πολιτικές. Προφανώς. Και αυτό είναι προφανές. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν ακόμα έχουμε την αντίληψη ότι υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλαν την Ελλάδα, δεν θέλαν να βγει η Ελλάδα όρθια από αυτή την κρίση, όπως χαρακτηριστικά λένε στελέχη της κυβέρνησης, γιατί υποχώρησαν, τι πριτάνευσε και έγινε κυρίαρχο? Είναι η αντίσταση ελληνική, είναι η αντίθεση, εσωτερικές αντιθέσεις που αναδείχθηκαν λόγω προεκλογικών εκστρατιών? Τι Κοιτάξτε, είναι το κυρίαρχο που τους κάνει να ζυγίζουν αλλιώς τώρα τα πράγματα? Μπορώ να, εκτίμηση κάνω εγώ, δεν μπορώ να είμαι απόλυτος το τι πριτάνευσε και το έβγαλε από το τραπέζι διαπραγμάτευση τα 4,5 δισεκατομμύρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μπορώ όμως εύλογα και με σοβαρότητα να υποστηρίξω
ότι όταν κάποιος διαπραγματευτής ή άλλη πλευρά ναι. διαπιστώνει ότι δεν την παίρνει, να το πω λαϊκά, το σύνολο των απαιτήσεών της να προχωρήσουν, κάνει κάποιο βήμα πίσω. Διότι ήταν πολλά από αυτά και εξακολουθούν να είναι και υπερβολικά και έχουν έντονο το στοιχείο της πολιτικής διάστασης σε σχέση με τη χώρα μας. Βάλιστα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα είτε της πλευράς από εδώ είτε της πλευράς από εκεί το σύνολο των απαιτήσεων ή των βλέψεων σε μια διαπραγμάτευση μπορεί να βγαίνει. Μα μπορεί να τις βγαίνει. Γι' αυτό έχει σημασία το τι έγινε τη Δευτέρα. Κερδίζεις μια ανάσα, ένα χώρο, διότι το ζήτημα σε τελευταία ανάλυση μέχρι το τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018 θα παιχτεί και από τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται συνεχώς, συνέχεια στην Ευρώπη και που νομίζω αργά βασανιστικά αλλάζουν ή επηρεάζονται, θα το δούμε και στις εκλογές, προς μια ορισμένη Παλαφά, και δηλαδή, καταρχήν θετική κατεύθυνση. Πιστεύετε τελικά ότι το ζητούμενο για τους αδανιστές μας ήταν να προβούνε σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα προνομοθετήσουμε και εμείς σε σχέση με το αφορολόγητο, σε σχέση με τις απολύσεις, να βάλουν δηλαδή στο τραπέζι τα εργασιακά, γιατί εμείς είχαμε τις δικές μας κόκκινες γράμμες ως χώρα και δεν ήταν τόσο στοιχεία οικονομικά, τεχνικά, τα πόσα λεφτά πρέπει να ληφθούν μέτρα δηλαδή και πόσα πρέπει να εισπραχθούν από τους φόρους. Ναι, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, σε μια συμφωνία ή σε μια διαπραγμάτευση, για την ακρίβεια, υπάρχει καταρχήν πολιτική συμφωνία, το πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας, δηλαδή τι συνομολογεί τη Δευτέρα. Ότι κύριοι, όλοι λέμε, θέλουμε να τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν θέλουμε να την μπλοκάρουμε. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν λόγοι ή ανάγκη να μπλοκαριστεί και αν δεν γίνει αυτό, δεν τρέχει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα. Αυτό ήρθε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Έσπασε η ακαμψία. Και δεν σημαίνει ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει ότι όλα από εδώ και πέρα στο ζήτημα της δεύτερης αξιολόγησης είναι λεωφόρος ανθόσπαρτη. Ξεκινάνε από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, η επί των τεχνικών ζητημάτων συζήτηση, διαπραγμάτευση. Δηλαδή, τι σημαίνει μέτρα, ένα, δύο, τρία, αυτά ή τα άλλα. Τι σημαίνει αντίμετρα, ούτως χρησιμοποιώ τη δημοσιογραφική ορολογία του τελευταίου 48ου. Ναι. Τι σημαίνει αντισταθμιστικά ή αντίμετρα τα οποία θα δημιουργήσουν ένα συν πλην μηδέν, δηλαδή δημοσιονομική επιβάρηση στον πολίτη, στην οικογένεια, στον οικοκυριό. Αυτά τα όποια θετικά μηδέν, θα πρέπει να έχουμε την έγκρισή τους, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε συμφωνία μαζί τους. Υπάρχει περίπτωση να έρθει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση και να πει ότι εγώ θέλω να μειώσω τον ένφια κατά 35% σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, που κυκλοφορούν τέτοιου είδους σενάρια. Βεβαίως. Και να πούνε όχι. Σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να το κάνετε. Η ιστορία της διαπραγμάτευσης και αυτής της διαπραγμάτευσης νομίζω είναι σαφές ότι έβγαλε και η Δευτέρα έβγαλε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα στα οποία όλες οι πλευρές μπορούν να είναι απόλυτες. Επαναλαμβάνω, όλες οι πλευρές. Επομένως, πρέπει να έχεις τη βασική σου κατεύθυνση, να μην χάνεις το στόχο, δηλαδή θα βγω από την Επιτροπή, από την Κηδεμονία, από το πρόγραμμα το 18. Θα πεις και άλλους στόχους. Δεν θέλω έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παίζανε ορισμένοι κύκλοι okay. και το Brexit, το ξαναζεστάνανε αυτές τις μέρες. Όπως επίσης άλλοι παίζαν το ζήτημα των εκλογών. Εμείς επίσης δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κανένας λόγος. Αντίθετα, υπάρχει λόγος να μην γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν εκλογές. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Στη διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων και στην ολοκλήρωση, προφανώς θα υπάρχουν από εμάς προτάσεις. Είτε μέτρα, είτε αντίμετρα, είτε πώς καλύπτεται το δημοσιονομικό κενό. Προφανώς θα υπάρξουν από τους δανειστές ή θα είναι μια δυναμική διαδικασία. Η ιστορία της Δευτέρας έδειξε ότι υπάρχει έδαφος με αμοιβές υποχωρήσεις να προχωρήσουμε ένα αποτέλεσμα του οποίου το πρόσημο τελικά θα είναι θετικό. Να μείνουμε λίγο στα μέτρα και αντίμετρα, όπως τα ονομάζουμε. Να καταλάβει κάτι και ο κόσμος. Αυτά, το πακέτο αυτό. Θα νομοθετηθούν μαζί, ναι. ταυτόχρονα και τα δύο. Ναι. Και το δεύτερο ερώτημα. Νομοθετούνται ταυτόχρονα. Παρακαλώ. Θα υλοποιηθούν και ταυτόχρονα. Αυτό είναι πράγματα που έχουν αποφασιστεί. Ωραία. Γιατί υπάρχει και η εκδοχή. Να νομοθετηθούν, αλλά να μην υλοποιηθούν ταυτόχρονα. Να περιμένουν να δουν το πρόγραμμα, πώς θα εξελιχθεί και να δουν τι θα εφαρμόσουν. Ωραία. Τι υπάρχει σαν απόφαση. Με δεδομένα αυτή τη στιγμή θα επιβεβαιωθούν νομίζω τα ζητήματα αυτά και το επόμενο, άμεσα επόμενο διάστημα, διότι αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης εμείς θα επιδιώξουμε και όλοι θα επιδιώκουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, να μην τραβήξει ιδιαίτερα πολύ. Προφανώς λοιπόν, βάσει αυτό το στοιχείο, το μείγμα μέτρων και αντίμετρων και αντισταθμιστικών. Θα ψηφιστούν μαζί.
Δηλαδή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεχνικής επεξεργασίας καταλήγουμε αυτά τεχνικά, βγάζουμε ένα σύμπλην μηδέν στο άθροισμα, στον ισολογισμό των μέτρων και των αντίμετρων, προκαταλήγουμε, ένας εδώ υποχωρεί, λέει το άλλο κλπ, καταλήγουμε εκεί, αυτά θα πάνε στη Βουλή για ψήφιση το επόμενο διάστημα. Η εφαρμογή όμως, αυτό είναι βασικό να πούμε στον κόσμο, ότι η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και των συν και των πλην, να το πω έτσι καθαρά, δεν πρόκειται να γίνει από αύριο, θα γίνει το 19, το 2019, δηλαδή περίπου σε δύο χρόνια από τώρα. Θα είναι ταυτόχρονος ή θα πούνε, θα εφαρμόσουμε τα μέτρα που σας έχουμε βάλει και θα δούμε από τα αποτελέσματα, αν πετύχουμε, ότι θα εφαρμόσετε. Κατάλαβα τι λέτε. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ξέρετε, δεν είμαστε κενό πλέον, δεν είμαστε πέρυσι, είμαστε τώρα. Δηλαδή, τώρα τι σημαίνει. Επιτρέψτε να το πω και αυτό, γιατί υπάρχει ανάγκη μια αισιόδοξη θεώρηση με βάση τα νούμερα, όχι με βάση δικές μου δοξασίες. Είναι συνεκτιμόμενο στοιχείο ότι ενώ μέχρι πρότινος όλοι οι δανειστές και οι αντίπαλοι μας, οι πολιτικοί, έτριβαν τα χέρια τους ότι θα είχαμε και φέτος μείωση 0,3, έχουμε αναπτυξιακή ανάκαμψη της τάξης του 0,3%. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία ότι το προβλεπόμενο από την ίδια τη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015, από τη συμφωνία, την κακή συμφωνία που συνομολογήσαμε για να μην βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ίδια αυτή συμφωνία προέβλεπε για το 2016 πρωτογενές πλεόνασμα 0,5%, και είναι βέβαιο πλέον θα επιτύχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 2%. Το 2018. Κοιτάξτε, όχι, λέω αυτά, λέω αυτά που έχουμε τώρα. Αυτά σου δημιουργούν την εύλογη, τη βάσιμη αισιοδοξία, όχι αισιοδοξία βασιζόμενη γενικά στον αέρα, ότι μπορείς, αφού κάνεις ό,τι προσπαθείς, ό,τι μπορείς, να ελαττώσεις τα πρωτογενή πλεονάσματα, και εδώ είναι ευθύνη της Γερμανίας, πιστεύουμε ότι και οι επόμενοι στόχοι που θα μπουν είναι επιτεύξιμοι. Διότι κανείς δεν πίστευε πριν από 6 μήνες ότι θα πιάναμε, αντί για το 0,5, θα πιάναμε 2% πλεόνασμα πρωτογενές. Πρωτογενές το 2016. Άλλο όχι, όχι, γιατί λέω... Υπουργέ, μια κουβέντα για να αρπάξουμε την ευκαιρία. Να αρπάξουμε την ευκαιρία, πείστε εδώ, ελληνικό. Τι γίνεται, τι θα γίνει, πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί, ποιες είναι οι σκέψεις σας να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο θέμα, τι γίνεται με τα νησιά, Βόρειο Αιγαίο, ποια είναι η κατάσταση, έρχεται ο κόσμος, δεν έρχεται στην υπηρετική χώρα. Με τους τα λέτε. Ελληνικό λέω, ελληνικό. Και μετά. Και τους, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τι γίνεται. Α, ναι, πέρα, ο κόσμος ανέγεται ή όχι. Και τους πόρους. Έχει ασκήσει κριτική η αντιπολίτευση. Ναι. Λοιπόν, δεν τους έχετε πάρει όπως πρέπει. Εγώ θεωρώ... Δεν εκμεταλλευτεί κατ' όλες τις δυνατότητες. Ωραία, ωραία. Να το πω. Εγώ θεωρώ θετικά ότι ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι και ορισμένα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, όπως η αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν στη βάση να τους σκοτώσουμε ή να μπλοκάρουμε, να τους, να τους πνίγουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ή να τους βάζουμε στο φαρμακονήσι όλους εκεί μέσα να μένουν, ξαφνικά ανακαλύψανε. Ειλικρινά, υποκριτικά στο κρίνει ο καθένας, ότι αμάν πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τους πρόσφυγες, δεν είναι καλές συνθήκες διαβίωσής τους, ιδιαίτερα στα νησιά εννοώ, να γίνουν καλύτερες κλπ. Αυτό είναι θετικό, εάν είναι. Ή διάφορα άλλα όπως είπατε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Εμείς έχουμε, κύριε Δαράκη, έχουμε αφενός μεν η χώρα μας στη διάρκεια των τελευταίων 25 χρόνων ενσωμάτωσε στον ένα στον άλλο βαθμό γύρω σε 800-900.000 οικονομικούς μετανάστες, μην το ξεχνάμε αυτό, μην το ξεχνάμε. Και στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών πέρασαν από τη χώρα μας, από τα παράλια της Τουρκίας, πέρασαν τη χώρα μας μέσα των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, πέρασαν στη χώρα μας 1 εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες στην πρώτη φάση και μετανάστες, στην πρώτη φάση κυρίως πρόσφυγες, οι οποίοι transit πέρασαν στην Ευρώπη, την Κεντρική. Τι κάνουμε για να καλυτερεύσουμε τα χρόνια. Όχι, έχει σημασία αυτό. Η κατάσταση άλλαξε. Ξέρει όλος όχι, ο γιατί, να ξέρουμε, λέει κάποιος, να σου πω γιατί το λέω. Ναι. Γιατί λέει ένας τύπος άνετα, να τους πάρουμε όλους από τα νησιά, να τους πάμε στην ενδοχώρα και να πάρουν χαρτιά και να πάνε στην χώρα που θέλουν. Να το κάνετε αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Τι το λέει λοιπόν. Τι το λέει. Κοροϊδεύει παραμύθι. Δεν γίνεται για ποιους λόγους. Γιατί γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία. Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα κλειστά τα σύνορα, κύριε Δαράκη. Ναι. Το ξέρουν τα βόρεια σύνορά μας. Η πρόσβαση προς την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Φύρομ και συνεχίζοντας πιο πάνω, είναι κλειστά τα σύνορα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό έχουν όμως, αυτό σε συνδυασμό. Η κριτική που ασκείται. Που ασκείται εννοώ στην κυβέρνηση, είναι ότι δεν επιταχύνονται οι διαδικασίες. Ωραία.
Άρα... Να πιστοποιηθούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και όσοι δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα να επιστρέψουν με την νόμιμη διαδικασία. Αυτή η λέτε δηλαδή ότι η διαδικασία που πρέπει να γίνεται, που γίνεται σε έναν βαθμό είτε γυρίζοντας στην Τουρκία είτε επαναπροωθούμενοι στις χώρες, στις χώρες προέλευσής τους, μια διαδικασία που γίνεται με ένα αλφα ρυθμό να γίνει με πιο γρήγορο ρυθμό. Συμφωνώ. Συμφωνούμε σε αυτό. Και γι' αυτό προσπαθούμε οι υπηρεσίες ασύλου να δουλεύουν πιο συστηματικά, να ξεκινήσουν η διαδικασία των δευτεροβάθμιων προσφυγών. Προσπαθούμε όμως, συντεριάζοντας τα συμφέροντα και τα δεδομένα του Έλληνα πολίτη και των κατοίκων, των Ελλήνων κατοίκων, με τα συμφέροντα των προσφύγων και των μεταναστών, να έχουμε ένα μείγμα το οποίο να είναι το καλύτερο δυνατό. Έχουμε ουσιαστική μείωση. Υπουργέ, έχουμε ουσιαστική μείωση των ανθρώπων που είναι στα νησιά. Βεβαίως. Όλοι το δέχονται. Ουσιαστική, λέω. Υπάρχει μια σταδιακή. Μια σταδιακή αποσυμφόρηση του πληθυσμού των νησιών, παράλληλα με τη βελτίωση των συνθήκων εκεί, χωρίς όμως να πιστεύει κανείς, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ότι μπορεί αύριο να αδειάσουν τα νησιά, για πολλούς λόγους δεν μπορούν και πρέπει να αδειάσουν, και να έρθουν όλοι στην ενδοχώρα οι 60.000. Μια κουβέντα για το ελληνικό. Το ελληνικό είναι μια κατάσταση η οποία δεν εντάσσεται, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο στον κανόνα της δημιουργίας και λειτουργίας των ανοιχτών δομών φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την άλλη χώρα. Είναι μια ειδική περίπτωση. Εκεί μεταφέρθηκαν από την ειδωμένη βιαστικά πριν ένα και χρόνο άνθρωποι, Αφγανοί κυρίως, αλλά όχι μόνο Αφγανοί, μετεφέρθησαν εκεί με προοπτική να μετακινηθούν. Να μετακινηθούν σε άλλες δομές. Πράγμα το οποίο. Δεν είναι πολύ καιρός, κύριε. Παρακαλώ. Δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Είναι, βεβαίως. Ξέρετε όμως κάτι. Ξέρετε, επειδή έχω μια εμπειρία και από άλλο ένα Υπουργείο, το Υπουργείο έχει μια ιδιαιτερότητα. Προγραμματίζει κάτι και μετά υπάρχουν θέματα τα οποία ήταν. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ να προβλέψω ότι υπάρχει αντίρρηση από τους ίδιους να φύγουν και να πάνε σε πολύ καλύτερες δομές στο εσωτερικό της χώρας. Θα εκενωθεί το ελληνικό με έναν τρόπο όμως που συμβιβάζεται και συνδυάζεται και με τα συμφέροντα των Ελλήνων κατοίκων και με τα δεδομένα των ανθρώπων αυτών, όπως έγινε και στην Ιδωμένη, όπως έγινε και στο λιμάνι του Πειραιά. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Τους επόμενους μήνες, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε ξεχάσει. Καθαρή Δευτέρα εννοώ. Καθαρά Δευτέρα, Σαρακοστιανά. Τι γίνεται, ο κόσμος έχει αρχίσει να στέλνει και μηνύματα. Τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι έλεγχοι που γίνανε και από την νομαρχία του Πειραιά.